Νέο χαράτσι έρχεται για τα κίνητα που πολλούνται ενοικιάζονται από τη Δευτέρα, αφού πλέον θα είναι απαραίτητη έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτισμάτων. Βγάζουν καινούργια αντερτύπια για να παίρνουν το χρήμα, να μαζεύουν το χρήμα του κόσμου. Τα συμβόλαια για κάθε αγοροπολισία πλέον από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου θα πρέπει να συνοδεύονται από το πράσινο πιστοποιητικό, ενώ για τις ενοικίες θα απαιτείται μόνο όταν μισθώνουν το ολόκληρο κτίριο άνω των 50 τετραγωνικών μέτρων. Η εύκολη λύση λοιπόν είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να πληρώνουν πόσο πια. Μία φορά το έχουν πληρώσει αυτό το ακίνητο. Τα πιστοποιητικά θα ακτίδονται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές που είναι μηχανικοί, αρχιτέκτονες και ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι και θα κατατάσσουν τα κτίρια σε βαθμίδες ανάλογα με την ενεργειακή του συμπεριφορά. Τι θα ελέγχουν όμως οι ενεργειακοί επιθεωρητές? Ζητάμε τα αρχιτεκτονικά σχέδια του σπιτιού, το τοπογραφικό, παίρνουμε φωτογραφίες για να δείξουμε, γιατί όλα αυτά τα υποβάλλουμε ηλεκτρονικά στο ΥΠΕΧΟΔΕ, στο ΥΠΕΚΑ. Παίρνουμε τους λογαριασμούς, ζητάμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και των κοινοχρήστων. Το καλύτερο θα ήταν να είναι τριετίας για να έχουμε μια. Στατιστικά μια ασφαλή εικόνα της κατανάλωσης και όλα αυτά τα δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε. Πόσο όμως θα κοστίζει το νέο χαράτσι για τον υπολογισμό των λογαριασμών της ΔΕΗ και των κοινοχρήστων? Για τα διαμερίσματα πολυκατοικιών το κόστος είναι 2,46 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστη τιμή τα 185 ευρώ. Για ολόκληρα κτίρια κατοικιών το κόστος είναι 1,23 ευρώ, με ελάχιστο κόστος τα 246 ευρώ ένα κτίριο. Ενώ για τις μονοκατοικίες 1,85 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο κόστος τα 246 ευρώ. Τέλος, όσον αφορά τους επαγγελματικούς χώρους, το κόστος φτάνει τα 3,07 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με την ελάχιστη αμοιβή να αγγίζει τα 369 ευρώ. Είναι κυριολεκτικά απαράδεκτο τη στιγμή που ανοίγουν τα κλειστά επαγγέλματα να δημιουργείται ένα νέο κλειστό επάγγελμα με κατοχυρωμένες κατώτατες αμοιβές σε βάρος των πολιτών. Από τις 10 Ιουλίου όμως το πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο και για τις μισθώσεις ξεχωριστών ιδιοκτησιών, δηλαδή διαμερισμάτων, καταστημάτων και γραφείων.